Πέραν ότι ήρθαμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι, από τη μια πλευρά έχουμε πολλές ελλείψεις, από την άλλη ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Βγάλαμε κάποιες φάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί, όπως και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Στη συνέχεια δεχτήκαμε ένα γκολ και νομίζω κάπου εκεί και μετά από το πέναλτι το οποίο κάναμε, έτσι ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό για μας. Νομίζω πως εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, με υγεία και στην ομάδα του Φωκικού την επόμενη χρονιά να υλοποιήσει τους στόχους της. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, σας είπα ότι δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάποια θέρμα, δεχτήκαμε κάποια στη συνέχεια. Με αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το αποτέλεσμα δεν είναι δίκιο. Υπάρχει κάποιο διαδέσμα που συμβεί το παιχνίδι? Εμένα ρωτάτε. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω εγώ κάτι από το σχεδιστικά το οποίο να σας... Κοιτάξτε, όπως είδατε είχαμε βάλει πάρα πολλά παιδιά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση του Πρίφτη, πρέπει να είμαι ειλικρινής, άσχετα αν στη φάση του πέναλτι δεν ενήργησε, έτσι όπως ίσως αυτό είναι όμως θέμα εμπειρίας, είναι θέμα που διάβασε τη φάση. Εγώ γενικά από την παρουσία του είμαι ευχαριστημένος, στάθηκε πολύ σωστά μέσα στο γήπεδο, αξιοπρεπώς. Πάντοτε στα πρώτα βήματα, όλοι κάποιοι έχουν άτυχη στιγμή, όπως ο Τσάρας πριν δύο αγωνιστικές, είχε έτσι, κάποια πιο ευχάριστη στιγμή γι' αυτό. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, μαθαίνεις μέσα από την προσπάθεια και από το λάθος που προσπαθείς πάντα να γίνεις καλύτερος. Κόσμος ήταν ιδιαίτερα ήρεμος σήμερα στο βάθμο της. Όχι, δεν υπάρχει καμία. Ξέρετε, πάντοτε υπάρχει, έτσι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, είδατε κι εσείς, δεχτήκαμε πάντοτε στα όρια τα λογικά, έτσι, κάποιες πιέσεις από στο ψυχολογικό κομμάτι πάντα, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος εδώ σήμερα είτε κατά κάποιο τρόπο, ας μην επιτραπεί η έκφραση, χαριτολογώντας παρακαλετά, προσπαθήστε, είστε μεγάλη ομάδα, η Λάρισα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτό όμως, δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθήσαμε, η ιστορία της Λάρισας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάντοτε πρέπει να παίζει έτσι όπως είσαι αρμόσιο. Και σήμερα αυτό έκανα. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν κάποιες ομάδες στις τελευταίες θέσεις που το αποτέλεσμα κρίνεται στο νήμα, έτσι και η κατηγορία πολλές φορές, κάποιος μπορεί να αισθάνεται άτυχος, κάποιος μπορεί να αισθάνεται πιο τυχερός. Μάλλον το Φρικικού έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάντοτε όταν πετυχαίνεις στόχους, νομίζω ότι σου αξίζει ευχαριστώ.